10 του Eco Films. Σήμερα είναι μια βραδιά που ανήκει στα παιδιά και χαίρομαι που βλέπω πολλά παιδιά. Tonight it's a night devoted to kids and I'm glad that I see several kids here. Και θα δείξουμε ορισμένες ταινίες που παίξαμε και στο Eco Kids, στο μικρό παιδί του Eco Films, το Μάρτιο, που είναι μια δραστηριότητα για όσους δεν ξέρουν που κάνουμε για τα σχολεία εδώ της Ρόδου. Και έτσι τα παιδιά, πολλοί μαθητές, έχουν ευκαιρία να δουν πριν από τους γονείς τους ορισμένες ταινίες. Όταν παρουσιάζαμε τις ταινίες το Μάρτιο στα σχολεία, γιατί θα δούμε μία ταινία και έχουμε έναν από τους σκηνοθέτες μαζί μας, γιατί ο Ιαπωνέζος δεν ήταν. Ήταν μία ταινία που λέγεται «Με την πρώτη ματιά» και ήταν η αγαπημένη ταινία των παιδιών, γιατί όταν πηγαίναμε στο σχολείο και λέγαμε τι γίνεται με την πρώτη ματιά, στην αρχή δεν τολμούσαν να πούνε ότι ερωτευόμαστε με την πρώτη ματιά και λέγανε «Το κάτι μας αρέσει όταν βλέπουμε ένα όμορφο τοπίο». Και μετά βέβαια ρωτούσαμε σε όλους πόσοι έχουν ερωτευτεί με την πρώτη ματιά και σπάνια βρίσκαμε κάποιον, ακόμη και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, να μην έχει ερωτευτεί με την πρώτη ματιά. Ο Βασίλης λοιπόν έκανε μια ταινία πάνω σε αυτό, αλλά και πάνω στην πόλη, θα μας πει δύο λόγια για την ιδέα. Και το περίεργο είναι επίσης ότι αυτή η ταινία συνομιλεί κατά κάποιο τρόπο με τη Ιαπωνέζικη ταινία, γιατί χρησιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο την τεχνική manga Boy or the Girl. And this is what Vasilis's film is about. So, θες να μας πεις δύο λόγια για την ταινία. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι φοιτητής του τμήματος γραφιστικής στο ΤΕΙ Αθήνας. Και η εργασία, αυτό ήταν μια εργασία στα πλαίσια του μαθήματος. Γιατί αυτή η ιδέα, δηλαδή είναι κάτι προσωπικό σου, έχει συμβεί, προσπαθείς να επικοινωνήσεις την απέναντι πολυκατοικία. Προσωπικό δεν είναι, αλλά σίγουρα όλοι έχουμε ζήσει, έχουμε δει, έχουμε βιώσει μια τέτοια ίδια σκηνή που θέλουμε να τραβήξουμε προσοχή κάποιου ανθρώπου και είναι επίκαιρο σαν θέμα λόγω των τεχνικών μέσων των νέων που μας αποξενώνουν όπως το Facebook κλπ. Και κολλάμε στον υπολογιστή. Η ταινία, να πω γενικότερα την ταινία, είναι μικρού μήκους. Είναι με παραδοσιακό animation, με σχέδια στο χέρι και με βοήθεια των καθηγητών κλπ. Αυτά. Καλή θέαση στην ταινία του Βασίλη. Θα ακολουθήσει μία ταινία ακόμη μιας φοιτητριάς σου, της Εύης της Παπά, 1,5 εκατομμύριο παιδιά ή 1,2 εκατομμύριο παιδιά, όχι 1. Θα ακολουθήσει λοιπόν η ταινία «Πιάνο Φόρες» στη Μεγάλου Μήκου, στις δύο μικρές ταινίες των Ελλήνων. Είναι με την τεχνική του μάγκα που σας είπα πριν και είναι μία ταινία μυθοπλασίας. Τα υπόλοιπα νομίζω θα τα χαρείτε και θα τα απολαύσετε μόνοι σας. Λοιπόν, καλή θέαση, enjoy the screening. Thank you.
の初め、僕はおばあ様の住むこの田舎町にやってきた。周平さん、今ピアノが聞こえなかった？ピアノ？聞こえないわよ。そう。